Καταρχήν να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, με υγεία, χαρά και ευτυχία και να συνεχιστεί ένα πρωτάθλημα υγιές και ανταγωνιστικό και χωρίς να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα όπως τα σημερινά. Η συγκεκριμένη διαιτησία, δεν θέλω να μειώσω την ομάδα της Χαλκίδας. Η ομάδα της Χαλκίδας είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, έχει και μεγάλο μπάτζετ και έχει στόχο διαφορετικό από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά η Χαλκίδα μπορεί να μας κερδίσει στα ίσα μέσα στο γήπεδο. Όταν λέμε στα ίσα, η συγκεκριμένη και ειδικά στο δεύτερο γκολ ο διαιτής επηρέασε το αποτέλεσμα. Διότι η διαιτησία γενικά ξεκινάει από ένα πλάγιο που το χτυπάνε τουλάχιστον μισό μέτρο μέσα. Μετά είναι φάση, πρώτη φάση είναι εκτεθειμένη παίχτρια. Αφήνει τη φάση, δίνει πάσα, δεύτερη εκτεθειμένη παίχτρια και τρώμε τον γκολ. Από ό,τι μου είπαν και στην κερκίδα που ήταν κοντά στη φάση, ήταν οφθαλμοφανές το τέτοιο. Αλλά ήταν και άλλα σφυρίγματα, κάποια φάουλ, κάποια αυτά που καθυστερούσε, ενώ από τη μία πλευρά τα έδινε, από την άλλη τα έδινε πολύ δύσκολα. Γενικά, όπως είπα πάλι, δεν θέλω να μειώσω την ομάδα της Χαλκίδας που είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά σήμερα δικαιούμασταν τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. Coach, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος. Από τη συγκομιδή των βαθμών και τα αποτελέσματα σε αυτό τον πρώτο γύρο, είσαι ευχαριστημένος? Ούτε ναι ούτε όχι θα έλεγα. Είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα γιατί γίνεται μέσα σε πανδημία και σήμερα η ομάδα μας ήταν αποδεκατισμένη. Κάποια κορίτσια τον τελευταίο μήνα ζήτημα να έχουν κάνει 1, 2, 3 προπονήσεις και παρόλα αυτά δώσανε και την ψυχή τους σήμερα στο παιχνίδι για το θετικό αποτέλεσμα. Είναι ένα περίεργο πρωτάθλημα. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο καλοί και από πλευράς προπονήσεων. Να μαζευτούμε πιο καλά. Έχουμε κάνει και 2 μεταγραφές ακόμα και πιστεύω θα δυναμώσουμε περισσότερο στο δεύτερο γύρο. Υπάρχει και τρίτη μεταγραφή? Τρίτη μεταγραφή υπάρχει, ναι. Έχουμε πάρει μια κοπέλα από τη Φιλανδία και δεν σταματάμε εδώ. Κυνηγάμε κι άλλη παίχτρια. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Ευχαριστώ και εγώ.